Η Μεσογειακή Πόλη. Η Μεσογειακή Πόλη είναι ένα πολύ σημαντικό έργο αναπτυξιακό για τη Μεσσηνία. Το είχαμε προτείνει και στην αστική, μπορώ να πω, ας πούμε, διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος του Δήμου. Είναι ένας πολυχώρος πολιτισμού και εκπαίδευσης, αγροτική παράδοση, γαστρονομική τέχνη, πράσινη ανάπτυξη κτλ. Σημαντικό έργο και θα επιμείνω ότι θα πρέπει και η επόμενη διοίκηση, η νέα διοίκηση μάλλον, έτσι, να το προσπαθήσει, διότι η μη υλοποίησή του οφείλεται περισσότερο στο ότι ο Δήμος, ύστερα από αίτημά μας, δεν πήρε απόφαση για την αλλαγή συντελεστού δόμησης στο συγκεκριμένο τετράγωνο των σχολών, πρώην σχολών Παπαβλέσσα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκδοθεί η άδεια οικονομής. Το αεροδρόμιο δηλαδή είναι εργαλείο ανάπτυξης. Επανειλημμένως έχουμε επισημάνει τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στις κτηριακές εγκαταστάσεις, δηλαδή επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων του αεροδρομίου και χώρων πάρκινγκ. Είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι. Είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο μπορεί να εξυπηρετεί την Πελοπόννησο ολόκληρη, έτσι, και οπωσδήποτε να συμβάλλει στην ανάπτυξη γενικότερα της Νότιας Πελοποννήσου. Θα πρέπει να είναι πρωταρχική σημασίας για την πολιτεία, αφού ζητάμε όλη η ανάπτυξη και τα λοιπά μέσα, η επέκταση των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου Καταλαμάτας και οπωσδήποτε και των χώρων πάρκινγκ, που είναι πολύ σημαντικό. Οι επενδύσεις δεν είναι τόσο μεγάλες και πιστεύω ότι το αεροδρόμιο αυτό για μένα πρέπει να μείνει κρακτικό, διότι δεν είναι τέτοια η κίνησή του που να υπάρχει ενδιαφέρον επενδυτή για την διαδικασία της χρήσης του αεροδρομίου αυτού. Το ποσοστό των αφήξεων και τα λοιπά μέσα είναι πολύ μικρό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Μπορεί η πολιτεία όμως να το κρατήσει, μιας και δεν το έχει στα άλλα αεροδρόμια, και να μείνει κρατικό. Το αεροδρόμιο και λιμάνι είναι σημαντικά εργαλεία ανάπτυξης. Το λιμάνι, επειδή τυχαίνει να έχουμε και το αεροδρόμιο, πρέπει να δημιουργηθούν οι υποδομές να γίνει home port, δηλαδή λιμάνι επιβίβασης και αποβίβασης. Τα ωφέλη για την οικονομία θα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Απέχουμε 15 λεπτά από το αεροδρόμιο, έτσι, και είναι ενδιαφέρον για τις εταιρείες που διακινούν την κρουαζέρα να επιλέξουν την Καλαμάτα σαν λιμάνι επιβίβασης και αποβίβασης επισκεπτών. Όμως, να ξέρετε ότι η εκπροσώπηση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δεν υπάρχει από το χώρο της επιχειρηματικότητας, δηλαδή από το επιμελητήριο Μεσσηνία.